Και τώρα, φίλοι μας, είμαστε στο τελευταίο στάδιο της δημιουργίας του V-Block. Βλέπετε, είναι σχεδόν έτοιμο. Βάζω μπρος το inverter. Λοιπόν, αφού στην αρχή με το κοπτικό εργαλείο, το στρογγυλό, έκανα κάποιες αρχές εδώ, μετά το κόψα με τον τροχό για να φάω το μεγαλύτερο όγκο, γιατί ήταν αδύνατο να φάει με το κονδύλι ή τον τροχό τόσο όγκο σιδήρου. Και μετά πάλι με τον τροχό έφερα τις επιφάνειες όσο γίνεται περισσότερο και μετά έβαλα το κονδύλι αυτό και πλάνησα από την κάτω μεριά που είναι ήδη έτοιμη και τώρα είμαι στην πάνω μεριά που κοντεύει να τελειώσει. Επειδή είναι μακρύ το βίντεο, δεν σας τα έδειξα τα άλλα, σιγά σιγά με υπομονή. Και τώρα είμαι στο τελευταίο στάδιο που θα κάνουμε και αυτή την πλευρά και τελειώνουμε και είναι έτοιμο. Βάζω μπρος. Βάζω την μπρόση να έρθει ανάποδα. Τώρα θα μπω λίγο μέσα, ένα δέκατο, και θα κάνω πίσω, με πιο αργή ταχύτητα. Υπάρχουν κραδασμοί. Χοντρό το σίδελο. Hard rock metal. Και πάμε 10-10 του χιλιοστού και λιένουμε την επιφάνεια. Και είναι σχεδόν έτοιμο. Θα κάνω και λίγο εδώ αυτές τις πλευρές. Το λάδι βοηθάει πολύ στην κοπή. Εδώ έχει μείνει λίγο που έχει υπερχιστεί πιο μέσα και για να γίνει ίσιο μετάλλο πρέπει να το πάρουμε όλο και έχει ακόμη δουλειά. Η περιστροφή είναι 330 RMS, εδώ, 330 στροφές και τώρα γυρίζω ανάποδα.
γενική άποψη της homemade πρέζας, milling machine homemade. Από εδώ ο τόρνος, from here the lathe, Newton 25. Έφτασε απέναντι, σταματάω, θα μπω μέσα τώρα λίγο, ένα δέκατο βάλει. Γυρίζω αντίστροφα. Στον εντατήρα του Λουλίου.
ξανά μέσα. Και πάω πάλι πίσω. Πήγα 1,5 δέκατο μέσα και έχει περισσότερο κραδασμό. Ζορίζεται. Very beautiful. Λάδι και γρέζι έχουν γίνει λάσπη. Πάω πάλι πίσω μία ανάποδη για να πάρει τις λεπτομέρειες χωρίς να μπω μέσα. Βλέπετε εδώ βγάζει γρέζι. Κόβει πάλι. Είναι ενοχλητικό αυτό το κουδούνισμα. Αν φαίνεται, θα ζήσω την κάμερα κοντά. Στο πάνω μέρος έχει μείνει ένα κομμάτι το οποίο δεν έχει κατεργαστεί. Γιατί το κονδύλι έπιανε από εδώ μέχρι εδώ. Αυτό το τμήμα έχει καθαρίσει. Το άλλο, ναι, μεν έχει περάσει πιο μπροστά, το βλέπετε. Τώρα θα βάλω ένα, θα σηκώσω το κονδύλι ψηλά. Εν κινήσει βέβαια. Θα ανεβάσω. Για να κάνουμε και το πάνω. Βλέπετε να δεν είναι εδώ.
σε βασικά, να φτάσει περίπου μέχρι τη μέση του κονδυλίου εδώ αυτό το τμήμα, από εδώ μέχρι εδώ περίπου 10 χιλιοστά, και να πάρουμε και αυτό, να στηρίξω την κάμερα. Βρήκαμε αρκετά, σταμάτησε την ανώδα και τώρα θα βαδίσουμε προς τα δόντια, να πάρουμε και το τελευταίο κομμάτι, αλλά πιο αργά. Περίπου ένα χιλιοστό, γι' αυτό και δουλεύει νευρικά και άγρια. Όπως ξέρετε, τα μέταλλα είναι πολύ σκληρά και προσπαθώντας το κονδύλι να φάει θορυβή, δυστυχώς. Τώρα είναι και νύχτα, δημιουργούμε και θόρυβο στους δίπλα μας. Είναι λίγο πρόβλημα, αλλά είμαστε στο τελευταίο σημείο. Το βλέπετε, κοντεύει. Άντε να το τελειώσουμε, να ησυχάσουμε. Σκέτη λάσπη. Νομίζω εκεί που το σταμάτησα πρέπει να του έκανα ζημιά. Θα το δούμε τώρα. Πρέπει να το φάγε πολύ μέσα. Ήταν λάθος μου.
με άφησε σημάδια εδώ. Εκεί που το δούλευα συνεχόμενο. Θα φτάσω μέχρι το τέρμα και θα σταματήσω να συνεχίσω αύριο, γιατί είναι ήδη αργά και ενοχλώ. Για να το τελειώσω. Βλέπετε που άφησε ανομαλίες. Θα το διορθώσουμε αύριο. Λίγο έχει μείνει, επειδή είναι 11 η ώρα σχεδόν, θα σταματήσω. Και αύριο θα το τελειώσουμε. Λίγο έχει μείνει. Okay, see you.